Γεια σας και από μένα. Πήραμε λοιπόν τα συνεργά μας και ελπίζουμε να προχωράμε καλό, αν και θυσιάζουν και γιορτές. Λοιπόν, ξέρεις τι λέω, να σου κάνω παρέα. Ναι, κάνε. Ό,τι θέλεις, ναι. Δεν έχω πρόβλημα. Για να δω, γιατί πρέπει να μάθω από κοντά πώς το κάνεις. Γιατί πριν με έβαλες να σε γραφήσω, αλλά... ναι, να μην σε αντιγράψω. Ξέρω εγώ, θα μπορέσεις, λες. Για να δω. Για να δούμε κι εγώ τι λέω να κάνω. Για να δω τι να κάνω. Τι σου λέει αυτό, ένα μάτι, έτσι. Για να δούμε. Θέλει και ένα άλλο, Λογικά. Εκτός να τον κάνω μονόφθαλμο, τι λες. Δεν νομίζω να είναι χρήσιμο, εκτός αν είναι κύκλοπας. Κύκλοπας, Όχι, όχι. Δεν πρέπει να είναι κύκλοπας. Οπότε, πέρα από όλα αυτά, για να δούμε τι άλλο μπορούμε να κάνουμε εδώ σε αυτό το... Λοιπόν, το... Το πράσινο το χαρτόνι μας, Το πράσινο το χαρτόνι μας, για να δούμε τι άλλο μπορούμε να φτιάξουμε εδώ. Για να δούμε τι άλλο. Δεν σου πάει στο μυαλό τι να είναι, Δεν μου πάει, όχι. Άστο το κόμμα να μην είναι. Λέω τελικά να πάω πίσω να το βλέπω με προοπτική. Α. Δεν λες. Καλύτερα. Κάτι μπορεί να είναι, κοίταξη μπορεί να είναι, αλλά πρέπει να είναι μια μάσκα. Για έτσι. Να πάω εγώ να δω λοιπόν με προοπτική. Όπως θέλεις. Θες να πας πίσω, γιατί. Ναι, για να έχω καλύτερη οπτική, γιατί δεν ξέρω εσύ. Α, κάτι μου λέει να το αποκαλύψω, μπορεί. Να πω τι σκέφτομαι. Κάτι να είναι. Είπα λίγο για το πνεύμα των ημερών, λίγο για όλα αυτά. Μας βάζει το πνεύμα των αποκριών δηλαδή. Έτσι λέω. Μα, για να δω. Όμως να ολοκληρώσει και μετά θα ξανάρθω. Όπως θέλεις. Σωστά. Να μην δεις και όλα τα μυστικά. Να μην δεις λοιπόν και όλα τα μυστικά πώς φτιάχνουμε. Να στάχουμε έκπληξη κάθε φορά. Λοιπόν, έτσι συνεχίζουμε, φτιάχνουμε τι άλλο. Θα έλεγα μία μάσκα που είναι για τις αποκριές. Έτσι, παίρνουμε, συμπληρώνουμε, φτιάχνουμε πάνω στα χρώματα εδώ. Με αυτόν τον απλό τρόπο που ξέρουμε και μπορούμε. Και ανάλογα θα δούμε τι μπορούμε να την γεμίσουμε, τι μπορούμε να κάνουμε πάνω σε αυτό το μικρό μας πίνακα. Που μπορεί αυτή η μάσκα λοιπόν να είναι ή βενετσιάνικη ή από τις άλλες που έχουμε εδώ και ανάλογα να είναι στολισμένη με πέτρες, με χάντρες και με διάφορα άλλα στολίδια. Έτσι καταλαβαίνουμε πόσο όμορφα είναι για να χαρούμε αυτές τις μέρες που σίγουρα ο κόσμος το έχει ανάγκη, αλλά όμως αυτά, το ξαναλέω, που μας συμβαίνουν δεν θα μας δώσουν τη δυνατότητα όσο και να θέλουμε να χαρούμε. Δυστυχώς. Έτσι προχωράμε και φτιάχνουμε διάφορα κομμάτια πάνω στη μάσκα αυτή. Συμπληρώνουμε με απλό τρόπο και όμορφο. Για να δούμε τι μπορεί άλλο να αλλάξουμε, τι μπορούμε άλλο να συμπληρώσουμε πάνω σε αυτή τη μάσκα. Έτσι, με απλό τρόπο, με απλές κινήσεις, προχωράμε και φτιάχνουμε τι άλλο, τόσα ωραία πράγματα. Μπορούμε να συμπληρώσουμε ό,τι θέλουμε, αρκεί να είναι φαντασμαγορική και προπαντός λειτουργική, ώστε να μπορούν κάποιοι να τη φορούν κάποιες και έτσι να μπορούν να διασκεδάσουν σε αυτές τις γιορτές που λέμε καρναβάλι. Προχωράμε φτιάχνοντας διάφορα, θα έλεγα, σχέδια που έχει η μάσκα αυτή και βλέπουμε πόσο
όμορφα και πόσο γεμίζει, ώστε να δείχνει ότι είναι φτιαγμένη όχι μόνο με το χέρι, αλλά κάθε άλλο, κάθε τι παραπάνω θα το έλεγα, με μεράκι, ώστε να δείχνει όλο το αποκριάτικο, όλο το χαρούμενο πνεύμα που είναι αυτές τις ημέρες. Και έτσι παρατηρούμε πόσο όμορφα είναι η, λοιπόν, η μάσκα και μάλιστα ωραία στολισμένη, ωραία φτιαγμένη και αυτή με μεράκι, ώστε να δίνει όλη τη χαρά και το κέφι για γλέντι κυρίως αυτή την εποχή. Προχωρώντας, φτιάχνουμε κι άλλα πάρα πολλά που υπάρχουν στη μάσχα αυτή και μάλιστα με τον καλύτερο, θα έλεγα, και απλό τρόπο, αφού, όπως σας έχω πει, με τα χρώματα που είναι τόσο όμορφα δεμένα, ώστε να μας δίνει όλη την ικανοποίηση, όλη τη χαρά και όλη τη διασκέδαση με μία μάσχα που μπορούμε να χαρούμε, τι άλλο, να γιορτάσουμε με απλό και ωραίο τρόπο. Βλέπουμε ότι μπορούμε να την κάνουμε διάφορα χρώματα, όπως θέλουμε, διάφορα, άσπρη, ροζ, ό,τι μας ικανοποιεί και μάλιστα με όμορφο και απλό, το ξαναλέω, τρόπο. Με απλές κινήσεις, με απλά πραγματάκια και με πολύ μεράκι, στολισμό πάνω στο τι έχει αυτή η μάσκα. Μπορούμε να τις βρούμε σε όλα τα μαγαζιά που έχουν τα αποκριάτικα, αλλά και όχι μόνο, και σε ρούχα, χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση για τίποτα, σε όλα τα μαγαζιά που μπορούν να έχουν παιχνίδια και διάφορα γιορταστικά για αυτές τις μέρες. Έτσι, καταλαβαίνουμε πώς μπορούμε να φτιάξουμε αυτή την όμορφη μάσχα με μεράκι, με κέφι, με χαρά και βλέπουμε τι μπορούμε άλλα να συμπληρώσουμε, τι άλλο, σερπατίνες, ώστε να δώσουμε όλο λοιπόν το πνεύμα της χαράς, του κεφιού πάνω σε αυτό το μικρό μου πίνακα. Έτσι καταλαβαίνουμε πώς μπορούμε να φτιάχνουμε από απλά πράγματα, διάφορα, με διάφορα χρώματα, με απλά υλικά, ώστε να έχουμε πάντα ένα ωραίο αποτέλεσμα, αυθόρμητο, όμορφο και να μας δίνει χαρά και λειτουργία και χρήση και ό,τι ακριβώς θέλουμε εμείς. Παρατηρούμε πώς μπορούμε να συμπληρώσουμε τα πάντα, μπορούμε να κάνουμε τα πάντα πάνω, λοιπόν, σε αυτό το απλό χαρτί και μάλιστα με απλό και ωραίο τρόπο. Έτσι βλέπουμε πόσο όμορφα μπορούμε να σχεδιάσουμε, όπως το λέω και πάλι, να πρωτοτυπήσουμε και μάλιστα με ανάλογο μέγεθος και χαρτί. Μπορούμε να φτιάχνουμε και μόνοι μας με χαρτί, χωρίς να πω την τεχνική που γίνεται για τις μάσκες, με τη γάζα που φτιάχνουν,
το γύψο και με το ύφασμα τόσο ωραία κομμάτια. Έτσι, καταλαβαίνουμε ότι μπορούμε με πάρα πολλούς τρόπους να κάνουμε διάφορες κατασκευές, ώστε να έχουμε αυτή λοιπόν τη χαρά πάνω στο κέφι μας, πάνω σε αυτές τις ημέρες, πάνω στη χαρά, πάνω σε ό,τι θέλουμε να γιορτάσουμε, να διασκεδάσουμε και μάλιστα με τον καλύτερο τρόπο. Έτσι συμπληρώνουμε ό,τι θέλουμε πάνω στη μάσκα, μπορούμε να τη γεμίσουμε με πέτρες, με σχέδια, με πάρα πολλά πράγματα. Βλέπουμε ότι μπορεί να αλλάξει, μπορεί να πάρει άλλο σχέδιο, αλλά συνήθως οι πιο ωραίες οι μάσκες είναι αυτές οι βενετσάνικες, οι αυθεντικές φυσικά, γιατί οι άνθρωποι αυτοί έχουν παράδοση στη μάσκα και τη φτιάχνουν με τον καλύτερο τρόπο, όπως και σε ένα μέρος της Αλβανίας πάνω Σκόδρα, που και εκεί φτιάχνουν το ίδιο όπως στην Ιταλία αυτές τις μάσκες και μάλιστα μπορούμε να πούμε ότι είναι σχεδόν ίδιες όπως στην Ιταλία. Μπορούμε να κάνουμε διάφορα σχέδια, διάφορα άλλα, ώστε να δώσουμε πολλές χαρούμενες νότες και μάλιστα για αυτές τις ημέρες, για αυτή τη χαρά, την ξεχωριστή. Και εδώ βλέπουμε ότι φτιάχνουμε διάφορες σερπατίνες, που και αυτές έχουν τη χαρά τους, κομφετί, όλα που είναι μέσα στο γλέντι, στην παράδοση και σε όλα αυτά που συμβαίνουν κυρίως πότε, όταν έχουμε το καρναβάλι. Σας είπα, μπορούμε να συμπληρώσουμε πολλά, μπορούμε να φτιάξουμε όπως έχει μία μάσκα, πέτρες, διάφορα αντικείμενα, διάφορα λοιπόν όλα αυτά που μας δίνουν πιο φαντασμαγορική, πιο ωραία αυτή λοιπόν τη μάσκα και να τη συμπληρώσουμε με πολλά πράγματα. Έτσι καταλαβαίνουμε πόσο όμορφη μπορεί να γίνει η μάσκα και ανάλογα υπάρχουν και μάσκες για πρόσωπα, υπάρχουν είτε πολιτικά, καλλιτεχνικά, είτε εξωπραγματικά, είτε όλα, που και αυτές προσθέτουν νότα χαράς, διασκέδασης πάνω αυτές τις ημέρες. Βλέπουμε πόσο ωραία, όμορφη λοιπόν, πώς έχει γίνει, πώς έχει αλλάξει η διάθεση και πώς υπάρχει νότα χαράς, διασκέδασης για αυτές τις ημέρες που είναι σίγουρα του κεφιού, αλλά είπαμε πώς θα μπορέσουμε κι εμείς φέτος με όλα αυτά που συμβαίνουν να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε και να χαρούμε.